Πέρασαν κι όλα 10 χρόνια. Απίστευτο μοιάζει. Σαν να πέρασε μόνο μια στιγμή. Όταν το 2004, εδώ ακριβώς έξω από αυτό το μαντρί, ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη τον Τάβαρο να σας παρουσιάσουμε τον ελληνικό ιχνηλάτη. Ήταν δύσκολη η εποχή. Ελάχιστα σκυλιά γραμμένα στον όμιλο, πολλά σκόρπια ζώα ανά την Ελλάδα, χωρίς ταυτότητα, χωρίς δηλαδή να γνωρίζει ο κόσμος τι σκυλιά είχε στα χέρια του. Με λίγα λόγια, αυτό που στην κυριολεξία λέμε χάος. Στη Θεσσαλονίκη συνάντησα τον Δημήτρη τον Βουδούρη με μια ομάδα 8 ιχνηλατών. Συζητήσαμε για τον ελληνικό ιχνηλάτη, μου άρεσαν οι απόψεις του για το σκύλο και την πορεία του, είδα τα σκυλιά του σε εκπαιδευτικά κυνήγια και πιστεύω ότι είναι από τα ζώα που αντιπροσωπεύουν τη φυλή και αξίζει τον κόπο να τα δούμε. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ομάδα 8 ελληνικών ιχνηλατών να κυνηγάει. Εκτός από την εργασία του καθενός ξεχωριστά, με εντυπωσίαζε η ομαδικότητα των σκύλων. Σιγά σιγά τα σκυλιά άρχισαν να πυκνώνουν όλο και πιο πολύ, ξεσκονίζοντας με καλή ταχύτητα θα έλεγα, τα γνωστά ψεύτικα γιατάκια που κάνει ο λαγός, ώσπου να βρούνε το πραγματικό. Εγώ επειδή πήρα σκυλιά που δεν κυνηγούσανε, απελπίστηκα στην αρχή και μετά ψάχτηκα. Βρήκα σκυλιά να κυνηγάνε, είχαμε ένα πρόβλημα ως προς την ομαδικότητα του σκύλου. Δηλαδή βλέπαμε σκυλιά ας πούμε που τα Έλληνες και ένα πήγαινε εδώ, ένα πήγαινε εκεί. Στον ελληνικό ιχνηλάτη κατά λάθος κρατήσαμε καλά σκυλιά και γι' αυτό γίνει γρήγορη η εξέλιξη στο κυνηγητικό τομέα. Σήμερα υπάρχουν σκυλιά που είναι στο ΒΕΚ καταγραμμένα με ελαττώματα, ναι, γενικά ναι. Με ελαττώματα. Ναι, ναι. Και τι γίνεται με αυτά τα σκυλιά, πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, γιατί όταν ένα σκύλος είναι καταχωρημένος και έχει χαρτιά, σημαίνει ότι είναι ένα σκύλος για αναπαραγωγή, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δυστυχώς το πιο τραγικό είναι αυτό, ότι το ελάττωμα της ετεροχρωμίας των νυχιών έχει περάσει και στη σκυλιά που είναι ΒΕΚ, για τα οποία ως γνωστό δεν ισχύει πλέον καμιά εξέταση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άρα δηλαδή θα μπορούσαμε να δώσουμε μια συμβουλή στον κόσμο που αναπαράγει, έτσι τι πρέπει να αποφεύγει. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει να ζευγαρώσει σε κάποιον άλλον εκτροφέα κυνηγό εν πάση περιπτώσει και να έχει ένα σκυλί που έχει χαρτιά αλλά να έχει ελάττωμα. Άρα λοιπόν αυτός τι πρέπει να προσέξει? Έτσι ακριβώς. Απολαύστε τώρα μία γέλη 14 σκύλων ελληνικού ιχνηλάτη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιαδήποτε φημισμένη ευρωπαϊκή φυλή αγελαίων σκύλων. Ίσως εδώ υπάρχει και ένα σύν. Οι ομάδες των σκύλων που είδαμε ως τώρα έχουν πολλούς ξεφωλιαστές.
σχεδόν όλα τα σκυλιά ξεφωλιάζουν, κρατώντας πάντα τη συνοχή και το χαρακτήρα της αγέλης. Οι ομάδες λοιπόν δεν γίνονται από μόνες τους. Κάποιος τις φτιάχνει. Και αυτός που φτιάχνει την ομάδα είναι ο αρχηγός. Έναν καλό σκύλο μπορείς να τον αγοράσεις. Υπάρχει στην αγορά. Και δύο και τρεις και πέντε μπορείς να αγοράσεις. Ομάδα όμως δεν πουλιέται στην αγορά. Πρέπει να τη φτιάξεις. Και όταν τη φτιάξεις, τότε μόνο μπορείς να λέγεσαι και να είσαι αρχηγός. Άλλος προπομπός της αγέλης μας τραβάει μέσα στη ρεματιά. Τα σκυλιά μας δείχνουν ότι τον έχουν πολύ καλά. Με τη σιγουριά που βγάζει η φωνή του, μαζεύει όλη την ομάδα γύρω του. Και όλοι μαζί κατευθύνονται σαν μία μπάλα, 200 μέτρα περίπου, πάνω από την πρωινή βοσκή του λαγού. Έβαλα αίματα, ντροπιάστηκα, έδωσα σκυλιά τα οποία δεν πήγαιναν στο κυνήγι, δεν κυνηγούσαν, δεν τοριάζαν, ήταν μαζί. Αμόλαγα εδώ τώρα το σκύλι και έφυγε, εξαφανίζονταν. Σαν εικόνα στο μυαλό σου έναν τύπο. Αυτό. Ένα τέτοιο σαν πρότυπο, μαύρο κεφάλι, ναι. Και το κόκκινο εδώ. Ναι. Το αν έχει βούλες, αυτό το γνωστό τεσσαρωμάτικο. Ναι. Ή είναι μάσκα, δεν μας ενδιαφέρει, είναι ο ίδιος ο σκύλος. Ο ελληνικός σκυλάτης είναι αυτός ο τύπος. Ναι. Αυτή η μάσκα, το μαύρο του, μαύρα τα αυτιά. Έχουμε το θέμα με το ρίγχο, έτσι. Ναι. Όταν κάναμε τη μορφολογία τότε, θυμάσαι, πριν από 10 χρόνια και είπαμε πώς πρέπει να είναι ο σκύλος, είπαμε ότι πρέπει να είναι το ρίγχος πιο μακρύ. Ίσο ή πιο μακρύ. Ή μακρύτερο ή και μακρύτερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα για να μην ψάχνουμε τη Δουλτσινέα, μην γίνουμε δηλαδή γραφικοί, έτσι. Πέρασαν 10 χρόνια από τότε που είπαμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει κάποιο σκύλο σήμερα που να έχει μακρύνει το ρίγχος του, έχει βρεθεί. Όχι. Αυτή τη στιγμή τι λέμε, ότι έχουμε ελληνικό ιχνηλάτι, έχουμε λειψό ελληνικό ιχνηλάτι ή δεν έχουμε ελληνικό ιχνηλάτι. Έχουμε ελληνικό ιχνηλάτι, ο οποίος είναι αυτός. Είναι αυτός. Άρα τι γίνεται με το ρίγχος. Με το ρίγχος. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο κοινοτεχνικό πρόβλημα. Thank you.